το παιχνίδι του Ράγιος. Και εδώ η ανόρθωση. Άρη Κυριάκου, νομίζω ότι πλέον για τα καλά παίρνει προβάδισμα για να φύγει η νικήτρια. Στο 59. Ναι. Και αυτό το δεύτερο γκολ του εθνικού του Ράγιος Νίκο και το τρίτο στην Καρτανόρθωση δίνει ευκαιρία στον Δημό και Τσπάγια να κάνει και τις αλλαγές. Προκύπτει ένα πρόβλημα με τον Νταουζίλη, ο οποίος στα τελευταία λεπτά δείχνει να έχει ένα θέμα και δεν περπατά όπως και νωρίτερα. Έτσι θα περάσει ο Βασιλακάκης. Ράγιος παίρνει φορά ευκαιρία, παρά την προσπάθεια δική μπάλα πάει στα αλήθεια. 1-1 η ανόρθωση του Βαρύ είναι Ράγιος. Από το Ρουμπεράγιο. Παρά την προσπάθεια του Κίση, επαναλαμβάνω, που έπεσε στη σωστή γωνία, αλλά δεν μπόρεσε να αποκρούσει. 1-1. Δύσκολα να βγάλουμε συμπέρασμα εμείς από εδώ, και εδώ το πέναλτι από την πίσω κάμερα. Τον γκολ του Ράγιος από τα 11 βήματα. Ξανά η ανόρθωση. Ράγιος για ο Κρυασβίλη. Τώρα θα γίνει το γκολ. 2-0 για την ανόρθωση που δείχνει πολύ νωρίς να κάνει αυτό που πρέπει, να καθαρίζει το παιχνίδι και να βάζει τις πολύ γερές βάσεις για να φτάσει με σχετική άνεση σε μία ακόμη νίκη, να επανέλθει στις νίκες, αν θέλετε, στο φετινό ποτάσμα. Το νίκη ο Κρυασβίλη. Που δέχτηκε την ιδανική μεταβίβαση και τέλειωσε με τον ιδανικό λόγο στο πλασέδι τη φάση, νικώντας απόψε δεύτερη ανόρθωση για δεύτερη φορά τον Τζέιμαν. Δείτε εδώ, Ράγιος από κανονική θέση, δύο Κρυασβίλη, σωστό το πλασέ, στην έξοδο προλαβαίνει τον Τζέιμαν και διαμορφώνει στο 24ο λεπτό το ανόρθωση. Μέσα σε ένα δεκάλεπτο η ανόρθωση, επαναλαμβάνω, δείχνει να καθαρίζει το παιχνίδι. Ράγιος, κεφαλιά, γκολ! Ό,τι δεν έκανε πριν το κάνει τώρα ο Γκόρντον Σίλτεφελντ. Και στο δεύτερο λεπτό δίνει προβάδισμα στην ανόρθωση, ουσιαστικά στην πρώτη της επίσκεψη στα καρέ της Πάμπου. Ο Γκόρντον Σίλτεφελντ με το κεφάλι μετά το κόρνερ του Ράγιος στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και η ανόρθωση κάνει το ιδανικότερο ξεκίνημα στον αγώνα. 0-1 με τον Κατσικό, τον Σίλτεφελντ να σκοράρει και να πετυχαίνει το τρίτο του γκολ στο πρωτάθλημα. Ράγιος εκτελεί, Σίλτεφελντ μόνος του κάνει την κίνηση και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Πέτρου. Υπήρχε λάθος εκεί στα μαρκαρίσματα στην άμυνα της Πάπου, βρέθηκε αμαρκάριστο.